Με διαφορά 15 λεπτών έφτασαν τα δύο πούλμαν των ομάδων στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Πρώτα η ΑΕΚ και στη συνέχεια το πούλμαν του Ολυμπιακού, όπου οι παίκτες της ερυθρόλευκης ομάδας αποθεώθηκαν με την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Με εξαιρετική κεφαλιά μόλις το 7ο λεπτό ανοίγει το σκορ και βάζει φωτιά στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Φερνάντο Σάντος σηκώθηκε από τον πάγκο του και έβαλε τις φωνές στο Βασίλη Λάκη. Μία από αυτές ήταν στο 33ο λεπτό, όταν έχασε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει το σκορ. Σε ακόμη ένα ντέρμπι σκοράρει, διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του και γνωρίζει την αποθέωση.
Ενώ απομένουν 14 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90 και ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0, η αποβολή του Άκη Στολτίδη αλλάζει τις αριθμητικές ισορροπίες στο ντέρμπι. Ακόμα τίποτα όμως. Αυτή είναι η ικανοποίηση που παίρνετε παιδική πάντα από τον κόσμο. Σίγουρα.